Με αφορμή τα νέα κρούσματα εξαπάτηση σειραίων καταναλωτών από άτομα που προσποιούνται τους υπαλλήλους και τους τεχνικούς του ΔΔΕ, η διοίκηση των σειραίων καλεί τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί και καχύποπτοι κάθε φορά που επιτίδει ζητούν να ελέγξουν την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια θα πω υπάρχουν αρκετά περιστατικά επιτίδων οι οποίοι προσπαθούν να κλέψουν τους καταναλωτές προφασιζόμενοι ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, τεχνικοί της ΔΕΗ με το παλιό και προσπαθώντας να βρουν κάποια βλάβη που υπάρχει στην παροχή τους να εισέλθουν στο σπίτι και να κλέψουν τη μαλφή και διάφορα άλλα αντικείμενα. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ώστε να μην πέσουμε στην απάτη αυτών των επιτίδεων είναι ποια είναι η διαχωριστική γραμμή, να καταλάβουμε ποια είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους τεχνικούς του ΔΔΕ και στο νοικοκυριό, στην εσωτερική εγκατάσταση. Αυτή λοιπόν η γραμμή είναι ο μετρητής. Το όριο και τα δικαιώματα του ΔΔΕ φτάνουν μέχρι τη μετρητική διάταξη, μέχρι το μετρητή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οποιοδήποτε θα θελήσει να μπει, να του δώσουμε την άδεια για να μπούμε μέσα στο σπίτι του προκειμένου να ελέγξουμε την εσωτερική του εγκατάσταση γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο δίκτυο, αυτός 100% μας λέει ψέματα. Και άρα δεν θα πρέπει να τον αφήσουμε. Η αρμοδιότητα μετά του μετρητή ανήκει στον εγκαταστάτη, ανήκει στην επιχείρηση, στο νοικοκυριό και αυτό είναι υπεύθυνο για τη σωστή λειτουργία και τη συντήρησή του, η οποία γίνεται μέσα από τους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες. Όπως αναφέρει ο Διευθυντής του ΔΔΕ Σερών Δημήτρης Πολυμέρης, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι κανείς από τους τεχνικούς της ΔΕΗ και του ΔΔΕ δεν έχει αρμοδιότητα να μπει στο σπίτι τους και σίγουρα οι δικοί μας τεχνικοί δεν το κάνουν όταν παρεμβαίνουν για να αντιμετωπίσουν βλάβες, αναφέρει ο κ. Πολυμέρης. Χαρακτηριστική είναι και η ενδυμασία του εργαζόμενου του ΔΔΕ, όπως αναφέρει ο κ. Πολυμέρης. Όλοι οι τεχνικοί του ΔΔΕ, όλοι οι υπάλληλοι του ΔΔΕ, φορούν ενιαία ενδυμασία με τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Οι συνεργαζόμενοι τεχνίτες του εργολάβου, αλλά και το προσωπικό γενικά του εργολάβου, τεχνικό και μη. Επίσης και αυτό έχει ενιαία ενδυμασία και μάλιστα φέρουν και ταυτότητες μαζί τους, ούτως ώστε όταν κάποιος θελήσει να δει αν πραγματικά είναι υπάλληλος του ΔΔΕ ή συνεργαζόμενος με το ΔΔΕ, να την επιδείξουν. Άνθρωπος που μας λέει να μπει μέσα στο σπίτι γιατί υπάρχει πρόβλημα στο μετρητή ή και στο δίκτυο του ΔΔΕ, αυτό είναι ένδειξη ότι ο άνθρωπος αυτός είναι απατεώνας και θέλει να μας ξεγελάσει.